ευχαριστήσουμε και φέτος για ακόμα μια φορά τους πυροσβέστες του νομού Χανίων που μας έχουν στηρίξει προσφέροντάς μας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών που στηρίζουμε μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στα Χανιά. Οι οικογένειες που στηρίζουμε είναι 150 μηνιαίως και τα παιδιά είναι πάνω από 400. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγάλες. Τα αποθέματά μας δυστυχώς είναι πολύ λιγοστά και τέτοιες κινήσεις το μόνο που μας προσφέρουν είναι δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας για να είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Θέλετε να μας θυμίσετε πέρυσι τέτοια εποχή τους αριθμούς σε οικογένειες και παιδιά που χρώτησαν το χαμόγελο? Έχουμε δυστυχώς αύξηση των οικογενειών και το λέω δυστυχώς γιατί οι οικογένειες και λόγω του κορονοϊού και των γενικότερων έτσι επιπτώσεων που έχει επιφέρει ο ιός δυσκολεύονται τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, οπότε είμαστε εκεί να τους καλύψουμε όλες τις ανάγκες, ολική στήριξη, για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να έχουν μια σωστή διαβίωση τα παιδιά. Πέρα από τις γνωστές υπηρεσίες που παρέχει το Χαμόγελο του Παιδιού στα Χανιά, θα έχουμε το επόμενο διάστημα, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για κάποια νέα δράση? Το επόμενο βήμα που σχεδιάζουμε εδώ και καιρό είναι η υλοποίηση του σπιτιού που θα φιλοξενεί παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης.